Εγώ θέλω να σας καλωσορίσω, να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία σας που αφορά την ανάδειξη των κορυφαίων ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση και των κοινωνικών επιπτώσεων του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Είναι πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία που έχετε αναλάβει. Αλλά και είναι την ευκαιρία, θα ήθελα να μου επιτρέψετε να καλωσορίσω τις προσπάθειές σας για την θετική επίλυση της εκκλησιαστικής πτυχής των διαφορών που έχουμε ανάμεσα στην Ελλάδα και στην πρώην Δημοκρατική Δημοκρατία της Κοινωνίας. Πιστεύω, θα βλέπετε, και εμείς προσπαθούμε να λύσουμε διαφορές που υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια και εμποδίζουμε τις δύο γειτονικές χώρες να έχουν μια ομαλή συνεργασία και κοινή πορεία. Πιστεύω ότι η δυνατότητα επίλυσης θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα περιβάλλον σταθερότητας και ανάπτυξης στα Βαλκάνια που το χρειαζόμαστε, αλλά και συνεργασίας, καλή συνεργασίας ανάμεσα σε δύο γειτονικούς λαούς, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους εκφράζονται και την ορθόδοξη χριστιανική πίστη. Και αυτό είναι σημαντικό στοιχείο που δεν πρέπει να παραγνωρίσουμε. Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι η ακτινοβολία του Πατριαρχείου και ο διεθνώς αναγνωρισμένος θεσμικός σας ρόλος συμβάλλει ώστε να διαδραματίζεται έναν ιδιαίτερα θετικό ρόλο και σε κρίσιμα ζητήματα της διεθνούς πολιτικής κοινής, είτε και κρίσιμα διεθνούς ζητήματα όπως το περιβάλλον. Και θα ήθελα και πάλι να σας ευχαριστήσω και να καλωσορίσω τις πρωτοβουλίες. Ευχαριστώ πολύ. Εξοχότατε, είναι τα λόγια σας ενισχυτικά για αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε ως Οικουμενικό Πατριαρχείο με τα θέματα του περιβάλλοντος, της προστασίας του. Ως γνωστόν, το Πατριαρχείο μας ασχολείται εδώ και πολλά χρόνια, ήδη από τις εποχές του μακαριστού προκατόχου μου, Πατριάρχου Δημητρίου, όλα τα χρόνια που είμαι επικεφαλής του Οικουμενικού Πατριαρχείου, με τη χάρη του Θεού, προσπαθήσαμε και προωθήσαμε αυτά τα θέματα, τα καταστήσαμε περισσότερο γνωστά, υπογραμμίσαμε και προβάλαμε τις πνευματικές και θεολογικές ρίζες του οικολογικού προβλήματος. Κάναμε πολλά διεθνή και διεπιστημονικά και διαθρησκειακά συμπόσια. Αυτό που αρχίζει αύριο στο Μουσείο της Ακροπόλης είναι το ένα από κατά σειρά μεγάλο συμπόσιο. Ελπίζουμε το βεβαρημένο πρόγραμμά σας να σας επιτρέψει να είστε στην έναρξη τουλάχιστον. Το χαρούμε πολύ, εάν αυτό επιτευχθεί. Όσον αφορά τα άλλα θέματα της Εκκλησίας των Σκοπίων που εθίξατε, είναι μέσα στα πλαίσια των κανονικών υποχρεώσεων του Οικουμενικού Πατριαρχείου να προσπαθεί να έρει τα σχίσματα όπου υπάρχουν και να εργάζεται για την πανορθόδοξο ενότητα και συνεργασία, όπως το κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια. Και αποκορύφωμα των προσπαθειών μας αυτών ήταν η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος που πραγματοποιήσαμε πριν από δύο χρόνια στην Κρήτη, με την ενίσχυση και την συμπαράσταση και της κυβερνήσεώς σας, για την οποία συμπαράσταση και συμβολή με την ευκαιρία που μας δίδεται, ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά.